Πρωτογενές πλεώνασμα 1% για το 2015 και 2% για το 2016. Έκτακτη φορά στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ και 3 τελευταίες ΦΠΑ 6, 13 και 23%. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, είναι απογοητευμένος από την αποτυχημένη προσπάθεια μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών να καταλήξουν σε συμφωνία. Ωστόσο, παραμένει πεπισμένος ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Από την πλευρά της και με αφορμή τις διαρροές προς τον τύπο, η εκπρόσωπος του Pierre Moscovici διευκρίνησε ότι οι πιστωτές δεν ζητούν τη μείωση των συντάξεων, αλλά των δαπανών μέσω του εξυγχρονισμού του συστήματος με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και όλων των ευνοϊκών ρυθμίσεων, καθώς και τη συγχώνευσης ταμείων. Είναι πλέον στα χέρια εκείνων να αποφασίσουν αν θέλουν λύση ή αν θέλουν να εξαθλειώσουν και να εξευτελίσουν μια χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, αναφορικά με τη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Η Φόφη Γεννηματά είναι η νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξελέγει από τον πρώτο γύρο με ποσοστό άνω του 50%.